χαρακτήρισε ο πρόεδρος του Δίκο τις κεντρικές φυλακές. Καταγγέλει επίσης ότι η διεύθυνση απέτυχε παταγωδώς να ελέγξει το οργανωμένο έγκλημα και ζητεί υιοθέτηση στρατηγικής για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Νταμιανού, ο οποίος ενέγραψε το θέμα στη Βουλή από τον περασμένο Ιούλιο, το επαναφέρει, ενώ πακέτο εισηγήσεων προτείνει και η συντεχνία αστυνομικών ισότητα. Το ρεπορτάζ έχει ο Ραφαήλ Αλεξίου. Βαρύτατους χαρακτηρισμούς απέδωσε ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος στη διεύθυνση των κεντρικών φυλακών με φόντο την κατάσταση που επικρατεί εντός του σοφρονιστικού ιδρύματος. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος κατήγγειλε πως είναι ξέφραγο αμπέλι και ότι η διευθύντρια απέτυχε παταγωδώς να ελέγξει το οργανωμένο έγκλημα. Χωρίς να θέλω να προσωποποιήσω το θέμα, η Άννα Αριστοτέλους απέτυχε παταγωδώς να ελέγξει το οργανωμένο έγκλημα. Τόνισε ακόμη την ανάγκη λήψης μέτρων εναντίον της παρανομίας. Οι κεντρικές φυλακές είναι ξέφραγο αμπέλι. Ελέγχονται από τον υπόκοσμο, η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και απαιτείται η υιοθέτηση εθνικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος στην Κύπρο. Οι δηλώσεις του Νικόλα Παπαδόπουλου επιβεβαιώνουν τα ρεπορτάζ του ΣΥΓΜΑ για την ύπαρξη παράνομων ενεργειών εντός των κεντρικών φυλακών, όπως διακίνηση και χρήση ναρκωτικών καθώς και κινητών τηλεφώνων. Γεγονότα τα οποία διαφέρονται από δικαστικές αποφάσεις αλλά και από παραδεκτά γεγονότα στη δικαστική διαδικασία για τον φόνο του Τουρκοκύπριου κατάδικου Τανσού Τσιτάν στις κεντρικές φυλακές τον περασμένο Οκτώβριο. Επί του θέματος κλήθηκε να τοποθετηθεί και η Υπουργός Δικαιοσύνης, η οποία ωστόσο επιφυλάχθηκε ζητώντας χρόνο για να ενημερωθεί. Το ζήτημα εγγράφει ήδη στη Βουλή και αναμένεται να συζητηθεί το επόμενο διάστημα. Εδώ και χρόνια προειδοποιούμε για παράνομες ενέργειες και προσπάθειες συγκάλυψης εντός των κεντρικών φυλακών. Τον περασμένο δε Ιούλιο εγγράψαμε θέμα ειδικά για την κατάσταση στις κεντρικές φυλακές. Με διάφορες αιτιάσεις υπήρχαν έρευνες εξέλιξη, υπήρχαν έρευνες προς μελέτη. Το θέμα δεν έχει συζητηθεί, αλλά πρόκειται να συζητηθεί το συντομότερο δύνατο. Πρόσθεσε δε πως αναμένει με ενδιαφέρον τους χειρισμούς της Υπουργού Δικαιοσύνης. Από τη στιγμή που εγκλήματα συντελούνται και εντός και εκτός κεντρικών φυλακών με ευθύνη προσώπων που είναι μέσα στις φυλακές, αντιλαμβάνεστε ότι η κατάσταση βρίσκεται εκτός ελέγχου και επηρεάζει το σύνολο της κοινωνίας. Η αστυνομία έχει τον τρόπο και τα μέσα για την πάταξη κάθε παραβίασης του νόμου εντός των κεντρικών φυλακών, λέγει η Συντεχνία Ισότητα. Από εκεί και πέρα, αυτό που θέλω να πω, όταν υπάρχει θέληση από πλευράς μας, ο τρόπος και ο νόμος είναι κοντά μας. Και είναι καιρός να καταλάβουμε ότι σαν αστυνομία θα πρέπει να πάρουμε αυτά τα όπλα που μας δίνει ο νόμος και να τα εκμεταλλευτούμε σε εισαγωγικά για να πατάξουμε τη διαφθορά ή να πατάξουμε τον υπόκοσμο από την πηγή του, από όπου και αν προέρχεται αυτό. Η αστυνομία πλέον, αν έχει οποιαδήποτε πληροφορία για οτιδήποτε, για τον οποιονδήποτε, οφείλουμε να εκδώσουμε εντάλματα έρευνας για οπουδήποτε αυτό μας παρέχει η πληροφορία και σύμφωνα με τον νόμο και να κάνουμε τη δουλειά μας όπως πρέπει, όταν πρέπει. Ο Νίκος Λοϊζίδης εισηγείται ακόμη τη δημιουργία ειδικών κτηρίων για διαχωρισμό των βαρυπινητών από άλλους κατάδικους για την ομαλή λειτουργία του σοφρονιστικού ιδρύματος. Με ποντικό που τρέχει σε περιστρέφει.